73 ετών σήμερα, ο γρηγόρη Τσιγάρα συμμετείχε σε έναν διαφορετικό αγώνα δρόμου χωρί νικητέ και ητημένου. Έναν ιστορικό αγώνα μνήμη και τιμή για του Έλληνε ήρωες που έδωσαν τη ζωή του για την ελευθερία. Ο πατέρα του Αριστομένη Τσιγάρα φυλακίστηκε στο μαρτυρικό μπλοκ 15, στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου και εκτελέστηκε από του Γερμανού τον Μάιο του 1944 στο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Μνήμη και Τιμή, όπω ονομάστηκε η διαδρομή των 14 χιλιόμετρων, συμμετείχαν εκατοντάδε δρομή σε όλων των ηλικιών. Η εκκίνηση δόθηκε από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, εκεί όπου στο μπλοκ 15 φυλακίζονταν οι αγωνιστέ τη Εθνική Αντίσταση, πριν οδηγηθούν στου μαρτυρικού τόπου εκτέλεση στα χρόνια τη γερμανική κατοχή. Ο αγώνα διοργανώθηκε από την Περιφερειατική και το Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Τελικός προορισμός στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής κάνουμε αυτόν τον αγώνα ως ένα συμβολισμό ο οποίος έχει να κάνει με τη δημοκρατία, έχει να κάνει με την κοινωνική προκοπή, έχει να κάνει με τον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποδίδουμε τιμή, μα πάνω απ' όλα να μην τους αποδώσουμε ποτέ στα σκυλιά της λύθης. Γιατί δυστυχώ και στην πατρίδα μας και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναλυχτούν τα σκυλιά του φασισμού. Οι δρόμοι έφεραν τυπωμένα στι φανέλε του τα μηνύματα που πετούσαν από τα γερμανικά καμιόνια οι μελόθανατοι αγωνιστέ τη Εθνική Αντίσταση κατά τη διάρκεια τη διαδρομή προ τον τόπο εκτέλεσή του. Οφείλουμε να τιμούμε του νεκρού, οφείλουμε να τιμούμε αυτού που έπεσαν για την ελευθερία αυτού του τόπου. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο Μανώλης Γλέζος, ο οποίος αναγνώσε ποίημα στη μνήμη του αδελφού του Νίκου που εκτελέστηκε στην Κεσαριανή. Ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Μνήμης και Τιμής έκλεισε τον φετινό διευρυμένο κύκλο δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.